είμαστε. Είναι λοιπόν αυτή η κατασκήνωση χαρά των παιδιών. Αυτή είναι. Για να δούμε. Είναι αλήθεια που ακούσαμε για αυτήν. Ωραία, θα έχουμε από το παρατηρητήριό μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μην νομίσετε ότι ήλθον κατελήσε των νόμων ή τους προφήτας, ούκ ήλθον κατελήσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστού Αδιακονίας παντός του κλήρου και του λόγου του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός ημών Θεοφίλου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγιαστήνε του Ιδωτούτο τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπευθύνε μην πλουσία την Θεία Χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Οι μέρες που διερχόμεθα, παιδιά, είναι κρίσιμες. Ολόκληρος οικομένη είναι αναστατωμένη και εμείς εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε ένα πλήθος προβλημάτων. Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα? Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε. Η προσευχή είναι μια τεράστια δύναμη που προσελκύει τη χάρη του Θεού και για το πρόβλημα που προσευχόμεθα ο Κύριος μας δίδει την απάντηση. Η προσευχή είναι μια τεράστια δύναμη και θα ήθελα τις μέρες αυτές που είστε και μάλλον και απόψε να προσευχηθείτε, παιδιά, για την πατρίδα μας την Ελλάδα. Να προσευχηθείτε να περάσουμε την κρίση που διερχόμεθα. Να προσευχηθείτε για τους πολιτικούς άνδρες μας να ομονοήσουν. Να τους φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο, να πράξουν ό,τι είναι καλύτερο για την πατρίδα μας. Να φωτίσει και τους μεγάλους ηγέτες των εθνών, ώστε να μην μετακυλήσουν, παιδιά, τον κόσμο. Πρωί. Πρέπει να ετοιμάζονται για την πρωινή προσευχή και για την έπαρση της σημαίας. Έτσι ξεκινούν τη μέρα τους κάθε πρωί. Πας και μόνοι σου. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσε να λυμή και καθάρισε τον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερα, και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε με τις οφειλέτες ημών, και μη σε ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ο το δεκάπισος λιχνία έλαμψαν, οι δωδεκά ρυθμοί Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, η Λούκα, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Συν Μαθαίο και Σίμωνη, Μάρκος και Ιακώβος, και Θωμάς ο Μακαρίος, και Ήγκασα τους σύζυγος. Αγιογραφική με λέει τι, τι είναι πάλι αυτό. Έχω ακούσει από τις φίλες μου πως είναι πολύ ωραία. Μαθαίνουν τόσο για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Δώσε μου τα κι άλλα να προωθήσω. Η διδασκαλία του ήταν αυτή που έφερνε ειρήνη, χαρά και ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και ποια ήταν η διδασκαλία αυτή που άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων. Παιδιά, ο Κύριος μίλησε για τη βασιλεία του. Για μια βασιλεία η οποία δεν σχετίζεται και δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές βασιλείες. Μία βασιλεία που ήταν η αρχή ενός καινούριου κόσμου, ο οποίος αυτός καινούριος κόσμος άρχισε να δημιουργείται μετά την έλευση του Χριστού. Ένας κόσμος μέσα στον οποίο κυριαρχούσαν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν η πίστη στο Θεό και το δεύτερο πράγμα ήταν οι υπέροχες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και Θεού και μεταξύ των ανθρώπων οι οποίες στην εποχή εκείνη δεν ήταν και τόσο ωραίες. Βέβαια
η πληρότητα αυτής της βασιλείας θα φανεί μετά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου επί της γης. Αλλά αυτό κήρυξε ο Χριστός όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη. Και όπως σας είπα, άλλαξε τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία ήταν φοβερά για την εποχή εκείνη. Θα σας πω μερικά. Το πρώτο, παίρνει τη γυναίκα και τα παιδιά, τα οποία, ξέρετε, ήταν στο περιθώριο την εποχή εκείνη. Ήταν, αν θέλετε, όχι άνθρωποι με ισότιμη αξία ως προς τους άντρες οι γυναίκες, αλλά και τα παιδιά αποκτούσαν τα δικαιώματά τους μετά τα 12 τους χρόνια. Η γυναίκα δεν είχε θέση πουθενά. Δεν μπορούσε να κυκλοφορεί στους δρόμους έτσι άνετη και ελεύθερη. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και ανατρέπει τα πάντα. Παίρνει αυτή τη γυναίκα την πεταμένη, παίρνει αυτή τη γυναίκα που δεν είχε καμία θέση στην κοινωνία, την εξυψώνει και τι την κάνει. Διαλέγει και κάποιες από αυτές έχει στο επιτελείο. Ποιες είναι? Οι μαθήτριες, γιατί ο Χριστός δεν είχε μόνο μαθητάς, είχε και μαθήτριες, έτσι δεν είναι? Και ακόμη λέει τους περίφημους εκείνους λόγους ότι ο άνδρας πρέπει να σέβεται και να τιμά τη γυναίκα. Και αν θέλετε, έφερε την ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Κίνηση που επικρατεί. Όλα τα κορίτσια πηγαίνουν έρχονται με σκούπες και φαράσια. Και φυσικά, ήρθε η ώρα της καθαριότητας. Σε λίγο θα περάσει και η αρχηγός σου για την καθιερωμένη που θεώρησε τον θαλάμο. Vamos,
μαζί. Τι κρατάνε, βλέπω καλά. Πετσέτες, μπάλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα. Θάλασσα! Γι' αυτό τρέχουν. Αχ, και να τρώγαμε κι εμείς μαζί τους και όχι εδώ μόνοι με ένα σκέτο κρουασάν. Thank you.
Αυτή την ώρα οι πληροφορίες μας λένε πως τα παιδιά θα βρίσκονται στην αίθουσα των καλλιτεχνικών. Και τι θα κάνουν δηλαδή εκεί? Θα περάσουν δημιουργικά και φάσει την ώρα τους και θα φτιάξουν εκεί στις καταπληκτικές χειροτεχνίες. Κάτι ακούω, αλλά τι, δεν καταλαβαίνω. Τι ωραίες μελωδίες. Τα λόγια τώρα ακούγονται πιο καθαρά. Καλά το είπες, καθαρά, γεμάτα ελπίδα και ουρανό.
τρέχουμε, γελούμε χαρά των παιδιών. Για όλη τη ζωή μας εμείς σας αγαπούμε. Κάθε μέρα παίζουμε παιχνίδια, τραγουδάμε μαζί. Χαρά των παιδιών για μια ζωή. Οπότε έλατε όλοι μαζί, ζει με μια φωνή. Χτυπήστε παλαμάκια στη μουσική, έλα και εσύ μπορείς. Θα το δεις, πάμε όλοι. Κατασκήνωση, θέλω να είμαι κάθε χρόνο εδώ, μακριά σου δεν μπορώ να ζω. Κατασκήνωση, θέλω να είμαι κάθε χρόνο εδώ, μακριά σου δεν μπορώ να ζω. Η πίστη στο Θεό, ένας τύπος της καρδιάς μας που όλοι για ακούει με μια προσευχή. Ο Θεός τα προβλήματά μας όλα τα ακούει και η εξομολόγηση φτάνει για μια ευχή. Να συναντιόμαστε εδώ όλοι μαζί. Πω πω, τι πολλά παιχνίδια που παίζουν εδώ. Κοίτα, μια σελίδα ολόκληρη. Εδώ το φεύγω, πάω να παίξω μαζί τους. Και τι νομίζεις, ότι εγώ θα μείνω εδώ στο παρατηρητήριο να κοιτάω. Πάμε! We'll be right back.
πολύ πρωί σήμερα. Χωράνε όλα στα καλά τους. Πάνε προς το ναό. Είναι η μέρα που θα κοινωνήσουν. Θα πάρουν το Χριστό μέσα τους. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Θεία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύμα εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προσήλθον οι μαθητές του Ιησού και είπαν αυτό. Είδας ότι οι Φαρισαίοι ακούσαντες τον λόγο εσκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριθής είπε, πάσα φυτεία ειν ου και φύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος. Εκριζωθήσετε, άφετε αυτούς, οδηγήσει τυφλή τυφλών, τυφλός δε τυφλών εάν οδηγήσει, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Σήμερα ήρθαν για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη γιορτή. Τα κορίτσια που βρέθηκαν πολύ και αξίζουν ένα δυνατό χειροκρότημα. Αγαπητοί μας γονείς, στον αιώνα των τολμηρών πειραματισμών και της λατρείας του εφικτού, στον αιώνα στον οποίο η παιδική ηλικία εξαφανίζεται, στον αιώνα στον οποίο τα παιδιά μας αισθάνονται θεατές παρά συμμέτοχοι στην κοινωνία που τα δημιουργούμε, είναι αντιληπτό
ότι το να διακονούμε τους νέους είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτακτική ανάγκη. Είναι ανάγκη να δείξουμε στους νέους μας ότι στον πολύπλοκο κόσμο που ζούμε υπάρχει νόημα ζωής. Είναι σπουδαίο να διδαχτούν τα παιδιά μας ότι η ζωή που μπορούν να ζήσουν, ο ουρανός στον οποίο θα στραφούν, είναι η Εκκλησία μας. Σε αυτήν μπορούν να ξεδιψάσουν και να χορτάσουν την πείνα τους με τον ίδιο τον Χριστό. Να μάθουν, αγαπητοί μας γονείς, πως στην Εκκλησία του θα βρουν τόπο να στεγάσουν τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους, τη δυναμική της ζωής τους. Να μάθουν τα παιδιά μας όχι να ζουν κοντά στο Θεό και την Εκκλησία του, αλλά με το Θεό και την Εκκλησία του. Επιθυμούμε, αγωνιούμε, προσπαθούμε, οικετεύουμε ο κατασκηνωτικός αυτός χώρος να αποτελεί σκαλοπάτι για αυτόν τον τρόπο ζωής. Η κατασκήνωση δεν είναι τόπος υποχρεώσεων, είναι τρόπος ζωής. Για να μάθουν τα παιδιά μας ποια είναι η πραγματική χαρά, ο πραγματικός αγώνας, η πραγματική ζωή. Εμείς σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας παρακαλούμε να δέεστε ο Θεός να ευλογεί τις όποιες θυσίες. Κυρία Ελπίδα! Τι κυρία Ελπίδα, τι έπαθε? Την κυρία Ελπίδα του τρανού! Τι έπαθε η κυρία Ελπίδα του τρανού? Θυμάσαι πίσω στην αυλή του σπιτιού τη ένα γέρικο μισό ξεροπλατάνη. Το θυμάμαι. Και τι έγινε, έπεσε και την πλάκωσε? Όχι, δεν την πλάκωσε ο γεροπλάτανο, την πλάκωσε η ευτυχία. Τι λες, Σαββούλα, τρελάθηκες μου φαίνεται. Έλα να δεις να τρελαθείς κι εσύ. Να μου λείπει. Προτιμώ να τα ζυγίζω το 300. Όχι να πάω και να τρελαθώ. Και δεν μου λες πώς την πλάκωσε η ευτυχία. Θυμάσαι εκεί στην αυλή τη ένα μεγάλο δέντρο ξερό. Που ανεβαίνουμε πάνω όταν παίζουμε κρυφτό. Βέβαια. Να, αυτό το γέρικο πλατάνη το έλεγε από καιρό πως ήθελε να το ξεκάνει. Δεν της πρόσφερε τίποτα. Ξεράθηκε. Έμεινε ένα κούτσουρο και γέμισε μυρμήγκια. Φώναξε λοιπόν τον Τάσο από απέναντι, τον Ξυλέμπορα, για να το κόψει. Και αυτός το κόψε ΣΥΡΙΖΑ κατά παραγγελία. Τότε αποκαλύφθηκαν εκεί χαμηλά στη ρίζα του δέντρου δυο μικρές σταμινουλές με χρυσά φλουριά. Χρυσά φλουριά. Μάλιστα, χρυσά ολόχρυσα φλουριά. Ολόχρυσα φλουριά. Τα είδες εσύ, Σταυρούλα, τα χρυσά φλουριά? Τα είδα, γι' αυτό τρελάθηκα και έτρεξα για να σου το πω. Μπράβο, βρε Σταυρούλα, είσαι καλή φίλη. Και πού είναι τώρα τα χρυσά φλουριά, πάμε να τα δούμε. Έλα, πάμε. Είναι στην πλατεία. Είναι μαζεμένη πολύ μπροστά στο καφενείο του κ. Παντελή. Πάμε, πάμε. Απαγορεύεται, απαγορεύεται να τις αγγίζετε. Μόνο θα βλέπετε. Σιγά μωρέ, από μακριά, από μακριά. Μη μας γλιστρήσει καμία προς τα κάτω. Μην ανησυχείς, κυρά Τασούλα, τις προσέχω εγώ. Έχε μου εμπιστοσύνη. Τι λόγο θα δώσουμε στην κυρία Ελπίδα που είναι για το χωριό η παρηγοριά μας? Απίστευτο μου φαίνεται. Η περιουσία του πατέρα της που κινδύνευε στα χρόνια της κατοχής βρέθηκε τώρα. Ο καημένος ο Μπαρμπαθοδωρής δεν πρόλαβε να πει τη μυστική κρυψώνα πουθενά και ψάχναν όλοι. Η γυναίκα του, τα παιδιά του. Ως και τα εγγόνια του έψαχναν. Αλλά πού να πάει ο νους τους ότι τα έκρυψε στη ρίζα του δέντρου? Και σκεφτείτε πως η κυρία Ελπίδα είναι μοναδική κληρονόμος, γιατί από τα αδέλφια της δεν ζει κανείς. Βρε την κυρία Ελπίδα, εκεί που μας έλεγε πως δεν αντέχει άλλο να πληρώνει τα χαράτια, της ήρθε αυτό το ανέλπιστο δώρο. Άραγε, τι θα της κάνει τις λύρες? Α, η κυρία Ελπίδα είναι άνθρωπος ελεήμων. Αυτό το ξέρει όλο το χωριό. Και ποιος δεν παραστάθηκε, και ποιος δεν συνέτρεξε, και ποιος δεν παρηγόρησε. Προχθές πήγε στην πόλη με τον Αλέκο το ταξιτζή για κάτι δουλειές. Μας έλεγε ο κ. Αλέκος, ξεκίνησαν το πρωί και γύρισαν το βράδυ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί? Είδε, λέει, στο δρόμο έναν ηλικιωμένο που κοιμόταν στο πεζοδρόμιο πάνω σε ένα χαρτοκούτι. Το χρησιμοποιούσε για στρώμα. Δεν άντεξε η ευαίσθητη ψυχή της να το βλέπει σε αυτή την κατάσταση. Και αγκάριψε τον ταξιτζή, τον έβαλε στο αυτοκίνητο, τον πήγαν στους γιατρούς και τον τακτοποίησε σε κάποιο άσυλο αστέγων. Μπράβο, άκυρα Ελπίδα.
όπου και να πάει, σκορπά παρηγοριά και ελπίδα. Γι' αυτό την ευλόγησε ο Θεός. Πράγματι. Όμως δεν την είδαμε καθόλου. Πού να είναι άραγε? Ποιος την ξέρει, το πρόγραμμά της είναι απαράβατος νόμος. Τέτοια ώρα, στις κυριαφθεμίες θα είναι. Την κάνει φυσιοθεραπείες για να γιάνει το πόδι της. Άντε, κύριε Ελπίδα, πού είσαι? Καλώς την, καλώς την. Γεια σου, κύριε Ελπίδα. Έλα, έλα να κάτσεις. Συγχαρητήρια, κύριε Ελπίδα. Άντε, και σε καλή μεριά. Μπράβο, κύριε Ελπίδα. Πολύ χαρήκαμε με την έβριση του θησαυρού. Μεγάλη χαρά σε βρήκε. Κοντά σε σένα, χαιρόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ. Σε περιμέναμε πώς και πώς. Έλα πάρε το θησαυρό σου. Από σήμερα τέρμα η φτώχεια και η μιζέρια. Έτσι, κύριε Ελπίδα. Από σήμερα αλλάζει η ζωή σου. Θα έχεις ό,τι επιθυμεί ψυχούλα σου. Βασιλικά θα ζεις. Καλύτερα και από τη βασίλισσα της Αγγλίας. Σιγά μωρέ, τη φάγατε τη γυναίκα. Σταματήστε να την ακούσουμε. Όλο εσείς μιλάτε. Πω 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 πω. Κύριε Ελπίδα, σήμερα και να στη χαρά σου. Πες μας, τι όνειρο έχεις για τη ζωή σου, τώρα που παίρνει άλλη τροπή? Σε διαβεβαιώ, κύριε Τασούλα, και εσάς καλές μου φίλες, ότι τα όνειρά μου είναι ίδια και παράλλαχτα. Οι χρυσές λύρες δεν τα επηρέασαν, ούτε και θα αγγίξουν τη ζωή μου. Δεν σε καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τι θες να πεις, πως ούτε καν σε συγκίνησε ο θησαυρός? Τι εννοείς? Άλλο πράγμα τα όνειρά μου και άλλο θησαυρός. Και βέβαια ενθουσιάστηκα με την έβριση τόσου πλούτου. Τόσα χρόνια φάγαμε τον τόπο να τα βρούμε και δεν τα βρίσκαμε πουθενά. Για να βρεθεί όμως τώρα, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, για να μας φανερώσει ο Κύριος τώρα το θησαυρό, κάτι θέλει από μας. Σαν τι να θέλει ο Θεός από μας, κύριε Ελπίδα? Να καταλάβουμε, να νιώσουμε, Ιωάννα. Τι να καταλάβουμε? Τι να νιώσουμε? Την πατρική του αγάπη. Ο πανικτήρμων Θεός μας έδωσε πλουσιοπάροχα όλους τους θησαυρούς του, για να ζούμε εμείς, τα δικά του παιδιά, σαν πριγκιπόπουλα. Αλλά εμείς πετάξαμε τους θησαυρούς του στα σκουπίδια και απολαμβάνουμε τώρα τη δυσοδεία και την πίκρα τους. Πέταξε κανείς καμιά χρυσή λέρα στα σκουπίδια? Ξέρω. Αχ, παιδιά μου, τι φταίτε εσείς? Εμείς οι μεγάλοι τα κάνουμε όλα. Τι φταίτε εσείς αν εμείς πετάξαμε τα δώρα του Θεού? Πετάξαμε, παιδιά μου, την αγάπη, τη συγχώρεση, την ταπείνωση. Αυτά είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός. Και εμείς όχι μόνο περιφρονήσαμε τα θεία του δώρα, αλλά σας μαθαίνουμε και εσάς να ζείτε δίχως αυτά. Δίχως αρετή, δίχως Θεό. Να ο θησαυρός μας, παιδιά μου. Αυτός είναι. Και ζούμε δυστυχώς χωρίς αυτόν. Γι' αυτό και η ζωή μας είναι πόνος. Πόνος. Μόνο πόνος. Και πίκρα μαζί, έτσι? Και πίκρα μαζί. Η αμαρτία μόνο πίκρα γεμίζει την ψυχή μας. Τίποτε άλλο. Πίκρα και πόνο. Μα μην ανησυχείτε, έχει ο Θεός. Είχε, έχει και θα έχει. Αρκεί εμείς να μην τον ξεχνούμε. Αρκεί εμείς να μην το βγάζουμε από τη ζωή μας. Τώρα, κυρία Ελπίδα, πες μας, τι σκοπεύεις να κάνεις με το θησαυρό? Να σας πω. Αφροδίτη, μήπως μέτρησες πόσες είναι τελικά οι λίρες? Μόνο μία φορά. Τις μέτρησα και τις ξαναμέτρησα. Μην τυχόν και μου φύγει καμία. Είναι 1052. Wow! Πω, μπράβο! 1052! Ναι, 1052! Κυρία Ελπίδα, και να είχε η συγχωρεμένη η μάνα σου 70-80 από αυτές. Αχ, τι κόπους και τι αγώνες έκανε να σας αναστήσει 7 παιδιά. Και ήταν και χείρα. Είπαμε, κυρία Τασούλα, ο Θεός της φανέρωσε τώρα γιατί κάτι θέλει από μας. Αν ήθελε κάτι από τη μάνα μου, θα της φανέρωνε όσο ζούσε εκείνη. Τώρα. Τώρα. Αλήθεια, τώρα τι θα της κάνεις, αν θέλεις να μας πεις? Γιατί να μην σας πω? Μήπως όλη μας τη ζωή μαζί δεν περνάμε χαρές και λύπες? Οι λύρες δεν μου ανήκουν. Ανήκουν στο χωριό μας. Ανήκουν στην πατρίδα μας. Ανήκουν στο μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό, κύριε Αφροδίτη, θα πάμε μαζί στην εκκλησία. Μιας και ανήκεις κι εσύ στο φιλόπτωχο ταμείο. Θα πάμε να βρούμε τον Παπαφιλάρετο και θα τον τους παραδώσουμε. Εκείνος είναι φωτισμένος άνθρωπος. Ας τις κρατήσει για το μεγάλο έργο που έχει αναλάβει η ενορία μας. Τι λέτε, συμφωνείτε? Τι να πούμε εμείς? Εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Δικός είναι ο θησαυρός. Τουλάχιστον κράτησε ένα μέρος, λίγες λίρες μόνο. Όχι, Αφροδίτη, ούτε μία. Ο θησαυρός ανήκει στον τόπο μου.
Σήκω, πάμε στον παπά μας. Μωρέ, μπράβο. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Μεγάλη ανιδιοτέλεια, μεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία. Τι σου είναι ο άνθρωπος άμα ζει με το Θεό? Δεν λέω και εμείς ζούμε με το Θεό, αλλά πιο πολύ ζούμε για τον εαυτό μας. Αυτή η κυρία Ελπίδα μας έβαλε όλους γυαλιά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Άκουσε εκεί, να μην κρατήσει ούτε μία, ούτε μία, βρε αδερφέ, έτσι για ενθύμιο. Και να τις είχα εγώ. Εγώ αν ήμουν στη θέση της κυρία Ελπίδας, δεν θα έλεγα σε κανέναν τίποτα και θα κρατούσε όλο το θησαυρό για μένα. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Και με τόσα λεφτά, μάνα μου, τι θα έκανα με τόσα λεφτά. Πρώτα-πρώτα θα αγόραζα έναν υπολογιστή. Μετά θα γκρέμιζα το σπίτι μας και στη θέση του θα έχτιζα μια βίλα, σαν αυτές που δείχνει τηλεόραση που μένουν μέσα οι άρχοντες. Ποιος θα το πίστευε. Καλά λες. Ποιος θα το πίστευε ότι με τη μιζέρια που έχουμε ξαφνικά να έχω τον υπολογιστή που θέλω, το σπίτι και... Ζωή, δεν λέω αυτό. Πάω να σκάσω που τόσες φορές ανέβηκα πάνω σε εκείνο το δέντρο. Τόσες φορές κάθισα από κάτω για να δροσιστώ. Για να τα φυλάξω στο κρυφτό και να μην πάει ο νους μου. Πω, πάω να σκάσω. Αν είχα ακούσει κάτι. Τι εννοείς πως, αν είχες ακούσει κάτι, θα έψαχνες εσύ για το θησαυρό? Βέβαια και θα έψαχνα. Θα φώνασα και σένα και θα το μοιραζόμασταν. Τώρα, τζίφος. Καθόλου τζίφος. Έχεις ακούσει για κάποιον θησαυρό πάνω στο προφητηλία? Ναι, κάτι άκουσα, μα δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Δε μου λες, για κάποιον άλλο θησαυρό, εδώ λίγο πιο πάνω στους μήλους που άλεθαν το σιτάρι, οι πρόγονοί μας, έχεις ακούσει? Όχι, γι' αυτό δεν έχω ακούσει. Μωρέ, πολύ πίσω είσαι. Άσε, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Για κάποιον άλλο θησαυρό πάνω στα κάστρα, έχετε ακούσει? Κύριε Ελπίδα, εδώ είστε. Πόση ώρα είστε εδώ? Αμάν, κύριε Ελπίδα, μας κοψοχώριασες. Άκουσα που συζητούσατε κάτι για θησαυρούς και επειδή μου αρέσουν κάτι τέτοιες συζητήσεις, στάθηκα λίγο. Με θέλετε στη συντροφιά σας? Βέβαια και σε θέλουμε, κυρία Ελπίδα. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο ψαχνό. Ακούστε με καλά. Ο θησαυρός που βρέθηκε στο γεροπλάτωνο της αυλής μου δεν είναι τίποτα μπροστά στο θησαυρό που κρύβεται στα κάστρα και στους μήλους. Αλήθεια, κύριε Ελπίδα, πού το ξέρετε εσείς, ποιος σας το είπε? Αυτά που σας λέω, παιδιά μου, δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Οι γονείς μου το λέγανε και οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου. Από αυτούς έμαθα για τους ανεκτήμητους θησαυρούς που κρύβει ο τόπος μας. Και γιατί τόσα χρόνια δεν τους βρήκε κανείς? Και γιατί, κύριε Ελπίδα, δεν το είπατε στα παιδιά ή στα εγγόνια σας να βρουν τους θησαυρούς και να βγουν από τη μιζέρια? Ψάξαν. Κάτι βρήκαν κι αυτοί, μα όχι όλους τους θησαυρούς. Τόσοι πολλοί είναι οι θησαυροί. Θα πάμε εμείς, κυρία Ελπίδα. Θα μας βοηθήσετε. Θα μας πείτε ότι γνωρίζετε για αυτούς. Θα σας πω, παιδιά μου. Μόνο που θέλω χεμήθεια, ε? Βέβαια, κυρία Ελπίδα. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Εμείς εύκολα δεν βγάζουμε τα μυστικά στη φόρα. Ωραία. Λοιπόν, αύριο δεν έχετε σχολείο. Θα πάνε οι δασκαλοί σας σε κάτι εκλογές. Ξεκινήστε αύριο το πρωί με τη δροσιά. Μη σας πάρει το μεσημέρι. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Θα ξεκινήσετε για τους μήλους. Θα ψάξετε καλά, μέσα και έξω από αυτούς. Εν τω μεταξύ, να εφοδιαστείτε οπωσδήποτε με νερό, ένα μικρό φαρμακείο για πρώτες βοήθειες, κανένα φρούτο, λίγο ψωμί με τυρί, καπέλο και μια μαγκούρα στο χέρι.
Ωραία, μου αρέσουν πολύ οι εξερευνήσεις. Τώρα, παιδιά, σας αφήνω. Είμαι βιαστική. Αύριο τέτοια ώρα να έρθετε να μου πείτε τα νέα σας. Να είστε σίγουροι πως θα πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ελπίδα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, παιδιά, και με τη νίκη. Και το δικό σου τον πατέρα τον απέλυσαν. Δυστυχώς. Τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Η μάνα μου πάει να σκάσει και εγώ το ίδιο. Έλα βρε Ελένη, μην κάνεις έτσι. Κάπου θα βρεθεί να δουλέψει. Ευτυχώς το χωριό μας είναι μεγάλο. Κάποιος θα τον πάρει. Ποιος θα τον πάρει? Στον ξάδερφό του Στέργιο έλπιζε που είχε εστιατόριο. Αλλά αυτός το έκλεισε. Το έκλεισε. Τι νόμιζες? Έμαθες για τον Λάπρο του Κηφώτη ότι έβαλε και αυτός λουκέτο στη γνωστή εταιρεία επίπλων που έχει στη Θεσσαλονίκη. Όλοι κλείνουν τα μαγαζιά τους φωτεινή. Πού θα δουλέψει ο πατέρας μου? Πώς θα αναθρέψει τόσα στόματα που είμαστε? Έξι ζωή να έχουμε. Ευλογημένη οικογένεια με τα πολλά παιδιά. Ευλογημένη, κύριε Ελπίδα. Αλλά τώρα τι γίνεται που ο πατέρας μου έχασε τη δουλειά του? Υπάρχει δουλειά για τον πατέρα σου? Υπάρχει. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές, κύριε Ελπίδα, για τον πατέρα της Ελένης. Όχι όλες. Μία είναι ανοιχτή. Τόσο ανοιχτή, σαν μια ζεστή αγκαλιά που περιμένει με τα χέρια ανοιχτά. Ανοιχτή αγκαλιά. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές, κύριε Ελπίδα μου. Πού είδες εσύ ανοιχτή αγκαλιά? Κι όμως, αυτή η αγκαλιά πάντα περιμένει τα παιδιά της. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Ελπίδα. Μίλα ξεκάθαρα. Ποια είναι αυτή η δουλειά που, όπως λες, είναι ζεστή αγκαλιά? Είναι η μάνα μας, η γη μας, Ελένη. Αυτή η υπέροχη ελληνική γη που κρύβει πάντα μέσα της θησαυρούς. Ήδη ο πατέρας σου έκανε τα πρώτα βήματα. Θα αρχίσει με δανεικά εργαλεία να καλλιεργεί τη γη. Να καλλιεργεί τη γη? Ποια γη, κύριε Ελπίδα? Εμείς δεν έχουμε καθόλου χωράφια. Τα πούλησε ο πατέρας μου για να χτίσει το σπίτι που μένουμε. Έχει, έχει. Δεν τα έμαθες ακόμα, βλέπω. Τα κανόνισε ο Παπαφιλάρετος. Ο Παπαφιλάρετος? Βέβαια. Ο Παπαφιλάρετος φροντίζει για όλους μας. Είναι ο πατέρας της ενορίας μας. Εσύ δεν έχεις γυρίσει ακόμη στο σπίτι σου από το πρωί που έφυγες για το σχολείο? Όχι. Αμέσως μετά από το σχολείο. Πάω φροντιστήριο και από εκεί γυμναστήριο. Είναι 5 παρά και ακόμη δεν έχω γυρίσει σπίτι. Πήγαινε στο σπίτι και θα τα μάθεις όλα. Άντε, και να μην απογοητεύεστε ποτέ. Ο Θεός με ρημνά για τα πουλιά που σχίζουν τον αέρα και για τα γριολούλουδα των βουνών και των κάμπων. Και δεν θα φροντίσει για μας, τους ανθρώπους του, τα τέλεια πλάσματά του με την αθάνατη ψυχή. Πάμε, Ελένη, πάμε στο σπίτι σου. Ναι, πάμε. Ναι, ναι, πάμε. Κύριε Ελπίδα, κύριε Ελπίδα, εδώ είστε. Επιτέλους, ήρθατε. Κοντεύει να βραδιάσει και εσείς ακόμη δεν φανήκατε. Καλά που πήρα στις μανάδες σας και τις καθησύχασα. Κύριε Ελπίδα, ψάχναμε από το πρωί για το θησαυρό. Βρήκατε τουλάχιστον τίποτα ή γυρίσατε με άδεια χέρια? Βρήκαμε, κύριε Ελπίδα, και ούτε μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαμε. Τι, κανένα τσουβάλι λίρες? Ούτε από τις παλιές δραχμούλες δεν βρήκαμε, όχι λίρες. Βρήκαμε όμως κάτι άλλο. Για να δω, μέσα στο τσουβαλάκι που κρατάτε είναι? Μάλιστα, εδώ το έχουμε. Ένα παμπάλιο, αλλά καλοδιατηρημένο πρόσφορο βρήκαμε, κύριε Ελπίδα. Σαν αυτά που κάνουν οι γιαγιάδες μας το Σαββατόβραδο στην εκκλησία. Μπράβο, παιδιά μου. Πού ακριβώς το βρήκατε? Να, εκεί έξω, σε έναν από τους παλιούς αραχνιασμένους μήλους, βρήκαμε κάτι εργαλεία. Σπασμένα, αχρησιμοποίητα, από χρόνια. Το μόνο σωστό εργαλείο εκεί μέσα ήταν μια αξίνα. Την πήραμε και αρχίσαμε να κόβουμε τα άγρια χόρτα που έφραζαν την είσοδο. Σκάβοντας, πατώντας τα χόρτα και προχωρώντας, βρεθήκαμε σε ένα σημείο που έστηκε το μεγαλύτερο μέρος του τοίχου όρθιο. Γιατί από όλες τις άλλες πλευρές οι τοίχοι ήταν γκρεμισμένοι. Σταθήκαμε εκεί να πάρουμε μια ανάσα. Σκεφτόμασταν με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε το θησαυρό. Αλλά η κουβέντα έφτασε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Τι διαφορετικό?
Να, λέγαμε ότι μέσα σε αυτό το μήλο και στους άλλους μήλους που στέκουν εδώ και εκεί, τι δουλειές είχαν παλιά οι άνθρωποι. Τι υδρότα έχησαν και τι κόπους έκαναν. Τι φαμίλιες μεγάλωσαν και τι ανθρώπους πρόσφεραν στην κοινωνία. Άκουσα ότι τα παιδιά του Μιλωνά, του Μακαρίτη, του Γερονικόλα έγιναν μεγάλοι άνθρωποι. Ο ένας έγινε γιατρός, ο άλλος δικηγόρος και ο άλλος δάσκαλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έσωσαν και το χωριό μας από πολλές μπόρες. Να, από αρρώστιες, από άδικες δίκες και τέτοια. Ο γιος του δάσκαλος χρόνια μάθαινε στα παιδιά του χωριού μας γράμματα. Έγινε και διευθυντής στο σχολείο μας και είχε μαθητή και τον πατέρα μου. Και ο γιος του τώρα είναι ο σημερινός διευθυντής του σχολείου μας. Και μετά σκεφτόμασταν ότι αν είχαν στόμα να μιλήσουν αυτοί οι μήλοι θα μας έλεγαν πολλές ιστορίες. Να, σαν και αυτές που διαβάζουμε στα βιβλία που μας δώσατε, κυρία Ελπίδα, με την ιστορία του τόπου μας. Ναι, από εκείνα τα βιβλία θα μάθετε ελληνική ιστορία. Γιατί από τα σχολικά σας δεν ξέρω, αμφιβάλλω. Για προχώρα. Να, θα μας μιλούσαν και θα μας έλεγαν το μυστικό της ευτυχίας των παλιών συγχωριανών μας, των προγόνων μας. Γιατί μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά ήταν χαρούμενοι. Έτσι μας λέει η γιαγιά μου. Και εκεί που τα σκεφτόμασταν όλα αυτά, μια δέσμια χτίδα από τον ήλιο έπεσε πάνω σε μια πέτρα και παρατηρήσαμε πως έγραφε κάτι. Πήγαμε πιο κοντά και διαβάσαμε. Νι Β 1923. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ελπίδα? Είναι η χρονιά, παιδιά μου, το 1923 που εγκαταστάθηκαν εδώ στο χωριό μας πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Νι Β είναι αρχικά από το Νικόλος Βαφιάδης. Εκεί λοιπόν που παρατηρούσαμε την πέτρα, είδαμε πως σε μια πλευρά υπήρχε μια χαραμάδα. Προσπαθήσαμε να δούμε τι έχει μέσα γιατί μας φάνηκε κούφια από κάτω. Μα δεν τα καταφέραμε. Τότε πήραμε την αξίνα, την βάλαμε μέσα στη σχισμάδα της πέτρας και προσπαθούσαμε να τη σηκώσουμε. Μετά από πολύ κόπο τα καταφέραμε. Τη δώσαμε μία και τη μετακινήσαμε τόσο όσο να μπορούμε να δούμε τι κρύβεται κάτω από τη χαραμάδα. Και τότε ήταν που η κυρία Σταυρούλα από εδώ φοβήθηκε και την άχτηκε προς τα πίσω σαν ελαττήριο. Εγώ πλησίασα και έμεινα άφωνη. Η Σταυρούλα με ρώτησε, τι βλέπει η ζωή? Λίρες, φλουριά, ευρώ. Δεν μπορούσα να τη δώσω καμία απόκριση. Είχα χάσει τη φωνή μου. Μόνο την έκανα νεύμα με το χέρι μου να πλησιάσει. Πλησίασα και τι να δω? Ένα στρογγυλό ψωμί. Και εκεί που πήγαμε να απογοητευτούμε, παρατηρήσαμε ότι δεν ήταν απλό ψωμί, αλλά ήταν ένα πρόσφορο. Το πήραμε, το βάλαμε στο τσουβαλάκι και τρέξαμε να σας φέρουμε, κυρία Ελπίδα, το θησαυρό μας. Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο. Και έλεγα, θα το βρουν. Αυτός ο θησαυρός, παιδιά μου, είναι πιο ακριβός και από το χρυσάφι. Αυτή την αγιασμένη προσφορά έβαλε ο Ευλαβής Γερονικόλας, ο πρόσφυγας, στα θεμέλια του μήλου του. Ο χρόνος και η υγρασία σόργιασε τους τοίχους του μήλου. Έφαγε τα ξύλα και έλειωσαν τα σίδερα. Μα τούτο το αγιασμένο ψωμί δεν το άγγιξε. Γι' αυτό πήγαιναν καλά οι δουλειές του μήλου. Γι' αυτό πρόκοψαν τα παιδιά του Μιλωνά. Τούτο είναι ένα γερό μάθημα που χρόνια φύλαγε ο Γερονικόλας. Ποιο μάθημα, κυρία Ελπίδα? Πως όταν ο Θεός ευλογήσει, τότε πάνε καλά οι δουλειές και τα νοικοκυριά μας. Τα ακούτε? Μόνο τότε. Τώρα τι θα κάνουμε το πρόσφορο? Τώρα πάρτε το θησαυρό σας και πηγαίνετε στον Παπαφιλάρετο. Αυτός ξέρει τι θα κάνει. Μέγας είσαι, κύριε, μέγας. Ευλόγησε τον τόπο μου, κύριε. Ευλόγησε την πατρίδα μου. Φώτισε τους συμπατριώτες μου να ανακαλύψουν το θησαυρό σου. Εσένα, κύριε, φώτισε τα παιδιά, το μέλλον της πατρίδος μου. Με ένα κεράκι στην Παναγία. Την αγαπάς την Παναγία? Ναι. Ωραία. Αφού λοιπόν την αγαπάς, ένας λόγος παραπάνω να την επισκεφτούμε. Η Παναγία δεν αφήνει κανέναν. Έλα, Ανούλα, πάμε. Πάμε να μιλήσουμε σε αυτήν που ξέρει να ακούει τον πόνο των ανθρώπων και συντρέχει στα έρημα και ορφανά.
Κυρατασούλα. Καλώς την κυρά μας, την ελπίδα μας. Κυρατασούλα, βάλε δύο γλυκά του κουταλιού και δροσερό νερό. Αμέσως. Άργησαν τα παιδιά. Σε ποιο παιχνίδι σκάλωσαν άργη. Περίμενε, μπαμπά. Ένα κεράκι μόνο να ανάψω. Δεν θα αργήσω. Αλίκη, για πού το έβαλες με το καλό. Φεύγω, κύριε Ελπίδα. Το πήρα απόφαση. Είπα να ανάψω όμως πρώτα να κηρύσει η Παναγιά και ύστερα... και ύστερα να εκπατριστώ. Να εκπατριστείς? Τι είναι αυτά που ακούω, παιδί μου? Να εκπατριστείς? Βαριές κουβέντες είναι αυτές. Βαριές και αληθινές. Έχει γίνει η ζωή μου ένα συνεχόμενο βασανιστήριο μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Την πατρίδα μου. Δεν αντέχω να τη βλέπω άλλο να χάνεται. Την ξεπουλάνε μπροστά στα μάτια μου. Μου έχουν κλέψει κάθε δικαίωμα ζωής και ανθρωπιάς. Ελληνίδα δεν είμαι. Η Ελλάδα δεν είναι η πατρίδα μου. Το σπίτι μου. Η Ελλάδα δεν είναι ο τόπος των προγόνων μου. Εδώ δε χύθηκε το άλικο αίμα τους για την ελευθερία μου. Δεν πρέπει να με ρωτήσουν, κυρία Ελπίδα, για το ξεπούλημά της. Γιατί με αγνοούν. Αποφασίζουν ερήμην μου για το θάνατό της. Ησύχασε. Μην απογοητεύεσαι. Ελάτε εσείς από εδώ. Καθίστε και πάρτε αυτό το ωραίο γλυκό. Αλίκη, θυμίσου, παιδί μου, την ένδοξη ιστορία μας. Μια ζωή αμυνόμαστε με νύχια και με δόντια για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, την πίστη μας, την αυτοτέλειά μας. Δεν θα λυγίσουμε, Αλίκη. Δεν θα γονατίσουμε. Έχει ο Θεός. Μην εγκαταλείψεις την πατρίδα σου. Μείνε μαζί της. Σε χρειάζεται. Τώρα έχει περισσότερο ανάγκη την παρουσία σου από άλλοτε. Μορφωμένη, νέα, με υψηλούς στόχους και όμορφα ιδανικά. Πού θα πας? Θα φύγεις από την αγκαλιά της πατρίδος σου για να πέσεις στο στόμα του λύκου. Τρία πτυχία έχω στο χέρι, κυρία Ελπίδα, αλλά δουλειά δεν έχω. Δουλειά? Δουλειά να θες. Ξέρεις πόσα χέρια χρειάζονται για να δουλέψουμε και να αναστηλώσουμε την πατρίδα μας. Ποιος θα δουλέψει για την πατρίδα μας, Αλίκη? Κοίταξε εδώ. Εσύ και αυτά είστε το μέλλον της Ελλάδος. Θα εγκαταλείψεις το μέλλον της πατρίδας σου. Εγώ και αυτά? Ναι, εσύ και αυτά. Μη φοβάσαι τον αριθμό. Πάντα λίγοι ήμασταν, μα διαπρέψαμε. Ο Λεωνίδας με τους 300 του τα έβαλε με τη μυρμηγκιά των Περσών. Το Μολόν Λαβέ ήχησε στην ακοή όλων των γενεών των Ελλήνων. Γι' αυτό και η ιστορία μας είναι μοναδική. Ηχεί και σήμερα. Μολόν Λαβέ. Αλλά δεν τολμούν, τα ακούς, δεν τολμούν. Αιώνες μας μάχονται, αλλά μυαλό δεν βάζουν. Ξέρουν πολύ καλά το τέλος. Δεν ξέρω. Αλική, ψηλά το κεφάλι. Οι μυρολατρίες δεν πρέπουν στον Έλληνα. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Άντε, πήγαινε να ανάψεις το κεράκι σου στην Παναγία. Και εύχομαι να ανάψει και η φλόγα της αγάπης στο Χριστό και στην Ελλάδα, στα κατάβαθα της ψυχής σου. Φάγατε το γλυκάκι σας, παιδιά? Ωραία. Τώρα επιχείρηση νούμερο 2. Είστε έτοιμες? Ναι, είμαστε. Ωραία. Υπάρχει ακόμη ένας θησαυρός στην περιοχή μας. Είναι πάνω στα κάστρα. Έχω ενημερώσει τους γονείς σας για αυτή σας την έξοδο. Σάββατο σήμερα, δεν έχετε σχολείο. Μπορείτε να λείψετε. Τηλεφώνησα και στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Όταν κουραστείτε από την οδηπορία και το ψάξιμο, να πάτε να σας φιλέψει ο γέροντας. Ξέρετε, τα κάστρα είναι έξω από το μοναστήρι. Ξέρουμε. Έχουμε πάει πολλές φορές. Ωραία, φύγετε τώρα. Μην καθυστερείτε. Άντε, γεια σου, κύριε Ελπίδα. Κύριε Ελπίδα. Στο καλό και με τη νίκη. Καλημέρα, κυρία Ελπίδα. Καλώς την υπηαγωγό μας. Έλα, κάθισε. Με έστειλε ο παπαφιλάρετος σε σένα. Ναι, για ένα παιδάκι που τα εγκατέλειψαν οι γονείς του. Όχι ακριβώς οι γονείς του. Η μικρή, Άννα τη λένε, μένει με τη μητέρα της. Ο πατέρας της αγνοείται. Την έφερνε κάθε μέρη η μαμά της στο παιδικό σταθμό.
Προχθές έφυγαν όλα τα παιδάκια και αυτή δεν φάνηκε. Σκεφτήκαμε πως είχε κάποιο εμπόδιο και περιμέναμε. Περιμέναμε, πήγε η ώρα 4, 5, τίποτα. Σε κάποια στιγμή η μικρή έβγαλε ένα χαρτάκι μέσα από τη ζακετούλα της και μου το έδωσε. Να, εδώ το έχω. Ένα μήνυμα από τη μαμά της. Από εδώ και πέρα δεν θα μπορέσω να κρατήσω την Άννα μαζί μου. Είμαι πολύ φτωχιά. Λυπηθείτε με. Λυπηθείτε και το παιδί μου. Κάντε κάτι γι' αυτό. Ξέρω πως το αφήνω σε καλά χέρια. Φεύγω στο εξωτερικό. Όταν θα επιστρέψω στην Ελλάδα, θα έρθω να σας βρω. Ευχαριστώ. Θεέ μου. Τι κατάντια, τι θλίψη. Τι καθόμαστε και μυρολογάμε. Δεν είναι ώρα για κλάματα. Θεέ μου, εσύ είσαι η καταφυγή μας. Δώσε μια λύση για το μικρό, ορφανό και εγκαταλελειμμένο αγγελούδι σου. Παναγιά μου, στήριγμα και προστασία των φτωχών και ανυπεράσπιστων παιδιών. Δώσε έλεος στη μάνα και στον πατέρα του. Σώσε και βοήθησε τη μικρή Ανούλα σου. Πού είναι η μικρή? Μέσα στην Παναγιά είναι. Ο Παπαφιλάρετος την κράτησε μαζί του. Την απασχολεί εξηγώντας της τις εικόνες του τέμπλου. Την απόφαση για το μέλλον της Ανούλας θα την πάρουμε όλοι μαζί. Εσύ, εγώ, ο Παπαφιλάρετος και η Παναγιά. Πάμε. Αυτό το σημερινό. Όχι, πέθανα. Άξιζε όμως τον κόπο. Άξιζε. Τη σημερινή μας εξερεύνηση δεν θα την ξεχάσω μέχρι που να πεθάνω. Μέχρι που να πεθάνεις, αφού πέθανες. Έτσι δεν είπες πριν λίγο? Καλά, βρε Σταυρούλα, ο λόγος που το λέει. Βρε καλώστες. Νωρίς βλέπω η επιστροφή, ε. Τι νωρίς, κύριε Ελπίδα, 3,5 ώρα κοντεύει. Την άλλη φορά, πιο κοντά σας έστειλα. Να, εδώ πιο πάνω, στους Μήλους. Και γυρίσατε το βράδυ. Τώρα που πήγατε στο μοναστήρι, μισή ώρα δρόμος από εδώ, ήρθατε νωρίτερα. Καλά να είναι ο ηγούμενος. Δηλαδή? Να, ψάχναμε πάνω στα κάστρα πολλή ώρα. Μόνο πέτρες βλέπαμε και τίποτα άλλο. Τότε σκεφτήκαμε να σκαρφαλώσουμε στο πιο ψηλό σημείο του. Και όπως σκαρφαλώναμε, βλέπουμε μπροστά μας ένα φίδι. Παγώσαμε από το φόβο μας. Φίδι, και ύστερα τι κάνατε? Ύστερα, όπου φύγε. Τρέχαμε σαν να μας κυνηγούσαν. Πήγαμε στο μοναστήρι. Εκεί έξω ήταν ένας μοναχός που μας θόρευε τη μάντρα. Μόλις μας είδε, μας ρώτησε. Ποιος σας κυνηγάει και τρέχετε έτσι, παιδιά? Ο φύλακας του θησαυρού των κάστρων, είπαμε. Τι ήταν να το πούμε αυτό, κυρία Ελπίδα? Έβαλε τα γέλια ο άνθρωπος. Ο φύλακας του θησαυρού των κάστρων, ένα φίδι. Είστε με τα καλά σας. Πάντως το είπαμε. Ακόμα και την ώρα που μας ξεπροβόδισε στην πύλη του μοναστηριού, το θυμήθηκε. Γέλασε πάλι και μας είπε: Να προσέχετε το φύλακα του θησαυρού, μη σας κυνηγήσει. Απορώ πως σκεφτήκατε κάτι τέτοιο. Φύλακα σε ένα φίδι. Βέβαια, με τόσα παραμύθια που βλέπετε στην τηλεόραση, τι άλλο θα μπορούσατε να σκεφτείτε? Αυτά που έχετε στα χέρια σας, τι είναι? Αυτά μας τα έδωσε ο ηγούμενος, ο πατήρ Πολύκαρπος. Είναι ο θησαυρός που σας φέραμε από τα κάστρα, κύριε Ελπίδα. Μπράβο, παιδιά μου. Τελειώσατε το μάθημα, παιδιά? Ναι, τελειώσαμε. Για ποιο κομμάτι του θησαυρού μας, του Ευαγγελίου, σας είπε σήμερα ο Παπαφιλάρετος? Μας είπε για την πρόνα του Θεού.
πως ο Θεός φροντίζει για όλους μας και μάλιστα για την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Το κομμάτι του θησαυρού το μάθαμε απ' έξω σήμερα. Να το πούμε, παιδιά. Ναι, ναι. 1, 2, 3. Μη μερινάτε την ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ους σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας. Και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Μπράβο, παιδιά! Ανεξάντλητος ο θησαυρός του Ευαγγελίου μας. Έχουμε κι εμείς όμως να σας παρουσιάσουμε έναν θησαυρό. Ελάτε! Τι θησαυρό, κυρία Ελπίδα, τις λίρες που βρέθηκαν στο πλατάνι σου? Κάτι πιο ακριβό από τις λίρες. Η Σταυρούλα και η Ζωή ανέβηκαν σήμερα πάνω στα κάστρα. Μη το λέτε, θα γίνουμε ρεζίλοι. Ησυχάστε, θα πω μόνο αυτό που πρέπει. Τα άλλα τα κρατάμε μόνο για μας. Ανέβηκαν λοιπόν πάνω στην Αγία Τριάδα και σας φέρνουν ευλογές από το μοναστήρι και έναν ακριβό θησαυρό. Θησαυρό! Μάλιστα, θησαυρό. Έλα, Σταυρούλα, ξεκίνα. Μετά από έρευνα που κάναμε, σαν καλοί αρχαιολόγοι που είμαστε, σας φέραμε από τα κάστρα και από το μοναστήρι ένα κουτί θησαυρούς. Θησαυρούς της πατρίδας μας που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μας είναι η πατρίδα των πατρίδων. Είναι η φωτοδότρα του πολιτισμού και η βάση όλων των επιστημών. Δείτε εδώ, Θουκυδίδης, ο πατέρας της ιστορίας. Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής. Αριστοτέλης, ο πατέρας της φιλοσοφίας. Θαλής, ο Μιλήσιος, ο πατέρας των μαθηματικών. Να η θησαυρή μας, παιδιά μου, παιδιά της Ελλάδος. Η θησαυρή μας είναι η πατρίδα μας, η ιστορία μας, η ορθοδοξία μας. Κρατήστε ψηλά τα λάβαρα, παιδιά. Κρατήστε ψηλά τα ιδανικά μας. Κρατήστε αυτό που σας έδωσαν οι γονείς σας, που σας χάρισε η Εκκλησία και η πατρίδα μας, η προδομένη και λαβωμένη. Το παν δεν απολέστη. Παιδιά, μην το ξεχνάτε ποτέ. Είμαστε Έλληνες. Όχι στην απογοήτευση, όχι στη λιποταξία, όχι ρυψάσπιδες. Ποτέ ρυψάσπιδες, κυρία Ελπίδα μου. Αλίκη, τι έκπληξη είναι αυτή. Δεν έφυγες. Δεν θα φύγω, κυρία Ελπίδα. Θα μείνω εδώ, στα βράχια της πατρίδας μου, να φυλάω Θερμοπύλες. Θα μείνω εδώ, στην πατρίδα των ηρώων και των Αγίων. Μπράβο, Αλίκη μου. Η θησαυρή όλου του κόσμου είναι εδώ. Πού να πάω? Να εγκαταλείψω τους θησαυρούς μας, την ολοζώντανη πίστη μας και την υπέροχη πατρίδα μας. Παιδιά, φυλάξτε σαν κόρη οφθαλμού τους θησαυρούς μας, την πίστη μας και την πατρίδα μας, την αγάπη μας στο Χριστό και την αγάπη στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Thank you.
αυτή η οποία με πολύ αγάπη ετοίμασαν τα παιδιά, ειδικά για σας, αγαπητοί μας γονείς, έφτασε στο τέλος του. Τώρα παρακαλούμε να σηκωθείτε και να πούμε όλοι τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σταθιού την Αμερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει την γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Έπειτα σπίγας των υδάτων. Έπειτα σπίγας των υδάτων. Έπειτα σπίγας των υδάτων. Όλα σα είδαμε. Όλα σα ακούσαμε. Ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που είχαμε για την κατασκήνωση «Η χαρά των παιδιών». Τα κορίτσια εδώ βρίσκουν χαρά και ξενιστιά. Σας περιμένουμε και του χρόνου. Thank you.